Το πρόγραμμα το βασικό θα ανακοινωθεί την επόμενη εβδομάδα. Έχουμε βγάλει το προσχέδιο. Ασχολούνται οι σύλλογοι και ο Δήμος σε αυτό το κομμάτι και ο Αγροτικός Σύλλογος φυσικά εδώ και 2 μήνες περίπου. Έχουν ενημερωθεί οι εκθέτες. Βλέπουμε με μεγάλη χαρά ότι θέλουν όλοι να παραστούν για να δείξουν τα προϊόντα τους. Είναι η μοναδική έκθεση στη Βόρεια Ελλάδα και όπως ξέρετε η Διεθνής Έκθεση γίνεται 1 φορά στα 2 χρόνια, η δική μας γίνεται κάθε χρόνο, είναι μεγάλη έκθεση. Θα είναι όλοι παρόντες, και οι αγρότες αλλά και οι άνθρωποι οι οποίοι εφοδιάζουν την αγροτική αλυσίδα, αλλά και όλοι οι άλλοι οι οποίοι παίρνουν αποφάσεις και δημιουργούν θέματα καλά ή κακά προς τους αγρότες. Γι' αυτό καλούμε όλο τον κόσμο, 29-30-31, να βρίσκεται στην έκθεση Βαμβακιού στο Φωτολίβος. Είναι η 20η έκθεση. Συγκεντρώνει πλήθος κόσμου από όλη την Ελλάδα και όχι μόνο από την περιοχή μας. Και οι εκθέτες ήδη έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους και θα είναι παρόντες πολύ περισσότεροι από ό,τι ήταν πέρσι. Πόσοι περίπου εκθέτες υπολογίζετε ότι θα είναι φέτος? Πιστεύουμε ότι θα είναι πάνω από 100 εκθέτες. Μέχρι τώρα έχουμε πιάσει αυτό το νούμερο. Μόνο έκτακτες περιπτώσεις εάν ακυρωθούν, αλλά ήδη υπάρχουν και αντικαταστάτες για αυτούς που θα φύγουν. Οπότε ο αριθμός θα είναι σίγουρα πάνω από 100. Είναι ένα μεγάλο νούμερο για αυτή την έκθεση. Και παράλληλα γίνονται όλες οι εκδηλώσεις του Εκπολιτιστικού Συλλόγου, μουσικές εκδηλώσεις. Θα υπάρχει η ομιλία για τη νέα ΚΑΠ την ημέρα των εγγενείων, Παρασκευή 29 του μηνός, πράγμα που είναι πολύ σημαντικό για όλους τους αγρότες. Θα υπάρχει επίδειξη μηχανημάτων. Θα υπάρχει και η τελευταία βραδιά με μια μεγάλη μουσική συναυλία που είναι την Κυριακή. Προφανώς στα εγγένεια θα παραστεί και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Η απάντησή του θα είναι την Τρίτη, την Τετάρτη. Θα γνωρίζουμε ποιος θα παραστεί από το Υπουργείο. Πιστεύουμε ότι θα είναι ο Υπουργός και ο ίδιος θα ανακοινώσει και τα αποτελέσματα της νέα ΚΑΠ στην έκθεση Βαμβακιού στο Φωτολίβος.